καλωσορίσω αμέσως στο στούντιο της εκπομπής μας τον καρδιοχειρουργό και βουλευτή της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, βουλευτή της Νίκης πρέπει να πω στη Β' Θεσσαλονίκης, και τον Ευάγγελο Δημητριάδη, τέος καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, με ειδικότητα κλινικού φαρμακολόγου νευροτοξικολόγου. Λοιπόν, και Αμερικανός υπήκος. Σωστά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σωστά. Και στους δύο. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα σε όλους τους Μακεδόνες, όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον κύριο Δημητριάδη, γιατί πήγε για κανένα μήνα περίπου στην Αμερική εκεί να στηρίξει έτσι την εκλογή του Τραμπ και ψήφισε βεβαίως, αφού έχει και την υπηκότητα. Πείτε μας δύο λόγια. Πώς είδατε το αποτέλεσμα? Εσείς το περιμένατε, μου λέγατε, περιμένατε την εκλογή Τραμπ. Περίμενα 100% θα νικήσει ο κύριος Τραμπ. Έγινε μεγάλος αγώνας από τους δημοκρατικούς εναντίον του κύριου Τραμπ. Είχαν νοικιάσει κανάλια που παίζανε όλη η μέρα, το πρωί ως το βράδυ, και 24 ώρες βάσεως, εναντίον του Τραμπ. Καμία παρουσίαση δεν είχαν να συγκρίνουν τον ένα με τον άλλο. Όλα έβγαζαν όλα τα αρνητικά στοιχεία του κυρίου Τραμπ. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα. Ένα από αυτά, κύριε Δημητριάδη, είναι η ανακοίνωση διορισμού του Kennedy, του Robert Kennedy Jr. στο Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο από εσάς και μετά να περάσουμε στον βουλευτή να μας πει και την δική του άποψη. Το βλέπω ένα πολύ θετικό βήμα, διότι ο κύριος Kennedy δεν είναι όποιος. Έχει γνώσεις, έχει ασχοληθεί πολύ με τη φιλανθρωπία, με τον κόσμο, με την υγεία του κόσμου και τις δωρεές που έχει κάνει. Και φυσικά σαν πρώην βουλευτής, και μάλιστα για να υπαχθεί κάτω από τον Τραμπ, σημαίνει πολλά πράγματα. Το ότι μπορεί να αναπτύξει το πρόγραμμά του. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι γνωστή η θέση του κυρίου Kennedy για τις εταιρείες των εμβολίων και για τους εμβολιασμούς. Και φαίνεται ότι θα σηκώσει ψηλά το θέμα αυτό. Τι πιστεύετε εσείς? Το εύχομαι, γιατί αυτή η παράνοια που έζησε όλη η ανθρωπότητα, η οποία δεν εξηγείται ούτε με τη λογική ούτε με την επιστήμη. Και οι γονείς μας λέγανε όταν παιδί μου λέει κάτι δεν εξηγείται με τη λογική, κάποιον λάκκο έχει φάβα. Και πραγματικά εδώ θα βρεθεί και ο λάκκος και η φάβα όταν θα αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί εδώ εμείς είδατε ότι κάναμε τόσες επίκαιρες ερωτήσεις, εσείς ξέρετε για τα εμβόλια. Σας παρακολουθώ βεβαίως. Δώσαμε 1.600 έγκριτες εργασίες, τα πιο έγκριτα περιοδικά της ιατρικής. Το αποδεικνύουμε ότι είναι μέρα, αλλά δεν μπορούμε, δεν το παραδέχεται, γιατί ακόμα η καθιστική ατάξη είναι αυτή που κυβερνά. Πιστεύουμε η αλλαγή που έγινε στην υπερδύναμη να οδηγήσει στο να δικαιωθεί η επιστήμη, η αλήθεια, και στην ουσία να δικαιωθεί ο άνθρωπος, γιατί αυτός που αδικήθηκε είναι ο άνθρωπος. Κατά τη γνώμη σας, θα επηρεάσει και κάποιες αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης ή γενικότερα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων? Διότι είδαμε λόγω χάρη άλλη γραμμή να ακολουθείτε στη Σουηδία, όπου ακολουθήθηκε η λεγόμενη ανοσία της Αγέλης, και άλλη γραμμή με πολύ πιεστικό τρόπο να εμβολιάσουν τους πάντες και τα πάντα και τα μικρά παιδιά και τα λοιπά. Και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για αυτό εδώ, και για την υποχρεωτικότητα, αλλά και για το αν ήταν κατάλληλα τα εμβόλια για τα οποία δεν κάνανε μία δόση και δεύτερη και τρίτη και κάποιοι τέσσερις και πέντε. Ο συνάδελφος εξ Αμερικής θα τα ξέρει καλύτερα. Τα εμβόλια ήταν ακατάλληλα. Εμείς σαν γιατροί τα είχαμε χρησιμοποιήσει για τα καρκινώματα τετάρτου σταδίου, παρακαλώ, και δεν είχαν πάρει ποτέ έγγραφη άδεια για καρκινοπαθείς τετάρτου σταδίου. Τα γονιδιακά mRNA εμβόλια δεν πήραν ποτέ άδεια. Θα το πει ο συνάδελφος που τα ξέρει καλύτερα αυτά. Γιατί υπάρχουν παρενέργειες. Γιατί το mRNA εμβόλιο είναι γονιδιακό εμβόλιο, δηλαδή εξαναγκάζει τους μηχανισμούς του κυττάρου να δουλεύουν γι' αυτό και να παράγουν στη συγκεκριμένη περίπτωση μία τοξίνη. Εξαναγκάζονται δηλαδή τα κύτταρα του νεφρού μου, της καρδιάς μου, των αδενών μου κτλ. Να παράγουν μία τοξίνη, μία τοξική ουσία για τον άνθρωπο, που ποσοτικά δεν μπορεί να ελεγχθεί. Εγώ παράγω, ας πούμε, μισό κιλό τοξίνη. Ο συνάδελφος μπορεί να παράγει
ένα κιλό τοξίνη, ο άλλος μπορεί να παράγει 1,5 και να πάθει αυτά που είδατε που παθαίνουν, το αυτοάνωσα, τα ευνίδια καρδιακά νοσήματα. Αυτά τα είχαμε πει από την αρχή και ήμασταν ψεκασμένοι. Και μάλιστα από επίσημα χείλη, από τα πρωθυπουργικά χείλη, ήμασταν ψεκασμένοι που υπηρετούσαμε την επιστήμη. Ο κορυφαίος υιολόγος, ο Μοντανιέ, είχε εξηγήσει ότι αυτό ήταν ένας κατασκευασμένος ιός. Μήπως έχουμε εδώ, και απευθύνομαι και στους δύο, αυτό το οποίο γίνεται με τις εταιρείες, με τη Microsoft, λόγω χάρη. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα αντιβάιρους, αντιϊκά προγράμματα, τα οποία πουλάνε σε εκατοντάδες, εκατομμύρια χρήστες. Και βέβαια, για να πουλήσεις το αντιβάιρους, πρέπει να υπάρχει το βάιρους. Πρέπει να υπάρχει ο ιός στην πληροφορική. Άρα το έξυπνο είναι, εμπορικά εννοώ έξυπνο, όχι καλό για την ανθρωπότητα, να φτιάχνεις ιούς στους υπολογιστές και μετά να δίνεις το αντίδοτο, να πουλάς το αντιβάιρους. Μήπως είχαμε κάτι τέτοιο εδώ, κύριε καθηγητά? Δυστυχώς. Για μένα, για τις γνώσεις που έχω και αυτά που έχω διαβάσει και παρακολούθησε για το COVID γενικά και τα εμβόλια, ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα του αιώνα. Εγώ έτσι το θεωρώ. Το μεγαλύτερο έγκλημα του αιώνα. Και αν ήταν τόσο εύκολο με ένα RNA ή mRNA να κάνουμε, να διορθώνουμε καταστάσεις, θα ήταν η ανακάλυψη του αιώνα. Διότι αυτά δεν μπορούν να συμβαδίζουν μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, θέλω να περάσουμε λίγο, να δούμε, κύριε Παπαδόπουλε, ένα θέμα το οποίο το θέσατε στη Βουλή, την αντιμετώπιση της ευλογιάς και την καθυστέρηση αποζημίωση των κτηνοτρόφων από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Και αυτό έχει σχέση λίγο με τα εμβόλια. Εδώ όμως υπάρχει εμβολιασμός για την ευλογιά και τα κάνουν στη Ρουμανία, τα κάνουν στη Βουλγαρία, ενώ εδώ τα θάβουμε ζωντανά. Εδώ έγινε ένα φρικτό. Κάποιοι θα ρίσκουν και θέλουν να μας καταστρέψουν. Ενώ ξέρουν, εγώ με τον φίλο μου, τον κύριο Πουλά, τον καθηγητή από την Πάτρα, είδαμε στη βιβλιογραφία ότι αυτά τα τεστ που χρησιμοποιούν είναι ELISA τεστ. Και καθηγητά, είναι ELISA τεστ, τα οποία ανοιχνεύουν. Ανοιχνεύουν αν έχει προσβληθεί το ζώο, και μάλιστα έχει για την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων, την πανόλη των εγωπροβάτων, έχει 40 έως 60% ψευδοθετικά. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο ποσοστό ψευδοθετικών. Και εδώ βρήκαν, λέει, ένα ζώο σε ένα χωριό της Τολοακαρνανίας. Σκότωσαν το ζώο αυτό, σκότωσαν το κοπάδι του ζώου, σκότωσαν και τα όμορα κοπάδια. Για ένα τέτοιο τεστ που βγήκε θετικό, το καταλαβαίνετε, και πώς τα σκότωσαν τα ζώα αυτά. Δεν υπάρχουν. Τι παιδιά, θέλουν να σκοτώσουν την κτηνοτροφία στη δεν χώρα μας. Δεν υπάρχουν φιλοζωικές εταιρείες. Ενώ για τις, όλα τα ζώα τα αγαπάμε. Εγώ έχω και μια σκυλίτσα που την υπεραγαπώ, και τα σκυλιά και τις γάτες. Τα πρόβατα αυτά που τα ανοίγανε λάκους και επιχωματώνανε και τα θάβανε ζωντανά, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν φιλοζωικές οργανώσεις να τα προστατέψουν. Και μάλιστα έβλεπε γερά ζώα που δεν είχαν νόσο να τα σκοτώνουν με το πρόσχημα να μην επεκταθεί η νόσος. Μήπως για να μας φέρουν σε ένδια τον πληθυσμό μας. Και κάτι άλλο για τα εμβόλια, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Υπάρχει εμβόλιο το οποίο το χρησιμοποιεί η Νέα Ζηλανδία, το χρησιμοποιεί η Ινδία, το χρησιμοποιούν όλες οι χώρες. Ξέρετε, η Νέα Ζηλανδία είναι η πρώτη σε παραγωγή κρέας αρνιού στον κόσμο. Το λέμε, εμένα λέω, με κατηγοράτε για αντιεμβολιαστή που δεν είμαι, προς Θεού, για τα συγκεκριμένα εμβόλια. Εγώ φιλώ τα χέρια των συναδέλφων που ανακάλυψαν τα εμβόλια, όπως του Τζένερ που τον θεωρώ τον πατέρα των εμβολίων κτλ. Να μην επανέρχομαι σε αυτά. Λέω, με θεωρείτε αντιεμβολιαστή. Σας προτρέπουμε. Δώστε εμβόλια στους κτηνοτρόφους. Γιατί δεν δίνετε? Και τι απαντήσανε? Μπορείτε να διανοηθείτε τι μου απαντήσανε? Απαντήσανε, λέει, ναι, λέει, είναι δοκιμασμένα τα εμβόλια όπως μας τα λέτε, αλλά εδώ στην Ευρώπη, λέει, έχουν νόμους που αν τα ανιχνεύσουν στο γάλα ή στα προϊόντα μας, δεν θα τα μπορούμε να τα εξάγουμε. Και τους λέω, ποιον κοροϊδεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε? Όταν έχουμε επάρκεια σε βόηο κρέας 10% παράγουμε, το 90% το εισάγουμε, και σε εγωπρόβιο 50% εισάγουμε. Ποιες? Κύριε Παπαδόπουλε, γνωρίζετε. Τα είστε πρώτα τον ελληνικό λαό και ύστερα ας σκεφτούμε και για την κλιματική αλλαγή. Θέλουν να τελειώσουν την κτηνοτροφία, να υπάρχει το τυπωμένο κρέας, το βιομηχανικό
το οποίο θα βγαίνει και ουσιαστικά να καταργήσουν εντελώς την κτηνοτροφία, και αυτές είναι κάποιες μεθοδεύσεις οι οποίες γίνονται είναι, και βέβαια ζημιώνουν τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Θέλατε να πείτε κάτι, κύριε καθηγητά? Στο θέμα αυτό επάνω, ξέρω ότι υπάρχει συνθετικό κρέας, ξέρω ότι υπάρχει παραγωγή κρέατος με τεχνητικά μέσα στην Αμερική, και ίσως είναι ένας λόγος που εξαφανίζουν τα εγωπρόβατα εδώ, που είμαστε, η Ελλάδα πάντα είναι το πειραματόζω, να εξαφανίσουν. Θέλουν να μας ταΐζουν έντομα, σκουλίκια. Τα πάντα, τα γενικά τα συνθετικά. Να πάμε λίγο στα γεωπολιτικά. Καταρχήν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζούνιορ, ο μεγάλος γιος, ναι, που εκλεγέντος Προέδρου, έχει πει, έχει γράψει μάλλον στο X, το πρώην Twitter, ότι απευθυνόμενος στον Πρόεδρο, τώρα βέβαια είναι, δεν είναι εκλεγμένος πλέον, έχει παρέλθει ο χρόνος, αλλά εν πάση περιπτώσει στον επικεφαλής του Ουκρανικού κράτους, τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, ότι σε 38 μέρες λύγει το επίδομα, διότι έρχεται κάθε τόσο, και όπως έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο μεγαλύτερος πλασία, έρχεται και φεύγει με 60 δισεκατομμύρια. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζούνιορ, κατηγόρησε ευθέως τον Τζο Μπάιντεν ότι οδηγεί τα πράγματα στα άκρα, ακόμα με τον κίνδυνο να προκαλέσουν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, κύριε Παπαδόπουλε, για να μην, όπως είπε, να μην αναλάβει ο πατέρας μου. Γιατί έχουμε κοντά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, ναι, και πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Και έχουμε για πρώτη φορά τη ρήψη διυπηρωτικού πυράβλου με συμβατικές κεφαλές, που κατέστρεψε στο Ντινινοπετρόφσκ ουσιαστικά ένα υπόγειο εργοστάσιο κατασκευής πυράβλων. Τι βλέπετε εσείς στα γεωπολιτικά? Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Και ως βουλευτής, αλλά και ως νίκη ευρύτερη. Μου κάνει εντύπωση και στο κοινοβούλιο ότι κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Βλέπεις τη Γερμανία, βλέπεις τις σκανδιναβικές χώρες, βλέπεις την Αγγλία, βλέπεις την Πολωνία, βλέπεις τη Ρουμανία. Όλοι, μα όλες οι κυβερνήσεις να προετοιμάζουν τους κατοίκους τους για το ενδεχόμενο αυτό. Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου. Για το Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου, εμείς περί άλλων τυρβάζουμε. Με ρημνάς λέει και τυρβάζεις περί πολλά. Σε εμάς πάει. Εγώ, σαν Παπαδόπουλος, χάρηκα που βγήκε και δεν βγήκε η woke agenda και αυτό που πρεσβεύει η κυρία Καμάλα. Αλλά σαν Έλληνας, που πιστεύω και στα λόγια του μεγάλου μας Διονύσιου Σολομού. Χαρήκατε που δεν εκλέχθηκε η... Ναι, που δεν εκλέχθηκε, ναι, και εκλέχθηκε, ναι, ναι, ο Τραμπ. Ναι. Γιατί οπωσδήποτε είναι μια γροθιά στο στομάχι της νέας τάξης πραγμάτων, που εγώ τη νέα τάξη πραγμάτων λέω τη σατανική τάξη πραγμάτων, τη ιωσφορική τάξη πραγμάτων, που διέστρεψε ακόμα και τα φύλλα και τις οικογένειες και δεν άφησε τίποτα όρθιο, που είπαν πριν εδώ ο συνάδελφος ότι να μας ταΐζουν και μυρμήγκια και κατσαρίδες. Ας τα πάνε αυτοί, τέλος πάντων. Ναι, αλλά θέλω να πω πάλι, ο ελληνικός λαός ας μην τρέφει ελπίδες και σκητάξει να δει και να αναλογιστεί τις δυνάμεις του. Οπωσδήποτε ο ελληνικός λαός πρέπει να ακούει τι γίνεται γύρω του. Δεν ζούμε μόνοι μας στο καβούκι μας. Θέλω να πω ότι ο εθνικός μας ποιητής έλεγε: «Αγαπημένε μου λαέ, καλέ και τηλιμημένε, πάντα ευκολόπιστη και πάντα προδομένη». Ναι, χαιρετίζουμε τον πλανητάρχη τον καινούριο. Ευχόμαστε να κάνει αυτά που λέει. Αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Συν Αθηνά και Σιρακίνη. Και Χιρακίνη. Όπως έλεγε ο Κέναντι, δεν είναι τι κάνεις εσύ. Μη ρωτάς τι κάνει η πατρίδα για σένα. Για σένα. Κοίταξε εσύ τι κάνεις για το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για μας δεν ακούγεται τίποτα, σαν να μην υπάρχει πόλεμος. Ακριβώς. Για τον τουρισμό, για το ξέρω εγώ, για την υγεία. Τέλος πάντων. Πολλά ερωτηματικά προκαλεί, κυρίες και κύριοι, ένα έγγραφο 1000 σελίδων που διέρευσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωση και περιγράφει το ατοϊκό σχέδιο δράσης με την ανάπτυξη 800.000 ατοϊκών στρατιωτών από διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ στο έδαφος Γερμανίας για να επιτεθούν στη Ρωσία. Το σχέδιο λέγεται Operation Plan Germany. Λοιπόν, να ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί η παράνοια ενός παγκόσμιου πολέμου, γιατί θα είναι πυρηνικός και θα είναι καταστροφικός για όλη την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει να επιβιώσει κανείς, κάποιοι στα καταφύγια,
αλλά η ανθρωπότητα θα εξαφανιστεί, γιατί θα περάσουμε όχι απλά σε όλη τη γη να είναι κατεστραμμένη, σε ένα πυρηνικό χειμώνα που θα αλλάξει και το κλίμα και τα πάντα. Οπότε να έρθουμε λίγο. Τότε θα έχουμε κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι η εγκληματική αλλαγή που κάνουν με τα φουρφουράκια και με τα φωτοβολταϊκά. Αλλά να μην αλλάζω εγώ την ατζέντα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάντως στο κομμάτι εκείνο θα πρέπει, όταν υπάρχει η πράσινη ενέργεια, δηλαδή αυτή η οποία είναι από ανεμογεννήτριες και από φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας. Στη χώρα μας δεν συμβαίνει αυτό εδώ, δυστυχώς. Μα δεν έχουν το πιο ακριβό ρεύμα, το πιο ακριβό ρεύμα. Δεν έχουν μπαταρίες. Έχουν βάλει τα φουρφούρια χωρίς μπαταρίες. Οπότε δεν αποταμιεύουν τη θερμότητα. Το πιο ακριβό ρεύμα. Ακριβώς, την ενέργεια. Την πιο ακριβή βενζίνη. Δηλαδή από εμάς παίρνει βενζίνη η Κύπρος και πουλάει πολύ φθηνότερα. Πολύ λίγο στην υγεία. Ναι. Ο Έλληνας είναι ο δεύτερος Ευρωπαίος πολίτης που βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την υγεία, που ήταν το τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω. Ποια είναι η εικόνα της υγείας? Να μας πείτε τι πρέπει να αλλάξει και να μας πει ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Δημητριάδης, πώς λειτουργεί το σύστημα στην Αμερική. Δεν ξέρω αν είμαστε καλύτερα, χειρότερα. Θα μας τα πείτε. Είμαστε μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή. Ακριβώς. Διότι εκεί, ναι, μεν η ιδιωτική η ασφάλεια κοιτάνε τώρα να κάνουν το health plan του Τραμπ, να βοηθήσουν τον κόσμο να έχει, να συμβατεί υγεία, σύστημα, ώστε όταν πάνε στα νοσοκομεία να έχουν, να είναι ανοιχτές οι πόρτες. Τώρα είναι πιο πολύ με ιδιωτικές ασφάλειες. Και όσοι δουλεύουν έχουν τις ασφάλειά τους. Οι φτωχοί που δεν έχουν, οι άνεργοι. Οι άνεργοι, Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Εδώ τουλάχιστον και όσοι έχουν και δεν έχουν, έχουν πρόσβαση πλέον. Μόνο ο κύριος Ζουκάκης είχε κάνει στην Μασαχουσέτη την απλή ασφάλεια για όλο τον κόσμο, την πολιτεία της Μασαχουσέτης. Και έχουν δημόσια νοσοκομεία που μπορεί να θεραπευθούν. Σε άλλες πολιτείες δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Την περίοδο των μνημονίων είχαμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση σε νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μετά το 2015 με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε αυτό και υπάρχει πρόβλημα. Τι πρέπει να αλλάξει, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είμαστε στον χώρο της υγείας? Ναι, με μεγάλη λύπη και με πόνο ψυχή σας το λέω, κύριε Αβραμίδη, ότι αυτό το διάστημα, άμα δείτε, του Υπουργείου Υγείας έχει ένα καταιγισμό νομοσχεδίων. Πραγματικά μια νομοσχεδιορύπανση. Για ποιο λόγο το κάνει? Για ποιο λόγο το κάνει? Ό,τι μπορεί. Θυμάστε στην προηγούμενη του θητεία, ο συγκεκριμένος υπουργός χαιρόταν και περπερεύεται ότι έκλεισε νοσοκομεία. Και λέει: δεν την παίρνω τη δόξα, λέει ο Τόμψεν, που τα έκλεισε, εγώ λέει τα κλείνω. Γι' αυτό είπατε τώρα, στη Βουλή, δεν είναι αυτό δόξα, είναι λόξα. Τέλος πάντων, τώρα υπάρχουν άλλες λόξες, ακόμα χειρότερες. Τώρα αυτά τα εύρωστα νοσοκομεία που μείναν μερικά στο ΕΣΥ, εύρωστα νοσοκομεία όπως το Γεννηματάς, το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού και πριν από λίγο που αγόρευσα στη Βουλή, ξέρετε, από αυτά τα δύο τα νοσοκομεία θα αρπάξει τα πιο δυνατά εργαστήρια ιστοσυμβατότητας και ανοσολογίας και θα τα πάει πού? Στο Ωνάσιο, το οποίο θα το κάνει δίθεν νοσοκομείο και θα το πρημοδοτήσει και με 2 εκατομμύρια. Τα μόνα χρήματα που έδωσε η υγεία, που άκουσα τελευταία νομοσχέδια, τα μόνα χρήματα θα πάνε στο Ωνάσιο. Θα πάρει αυτά τα εργαστήρια, ξέρετε. Δεν είναι μόνο για τις μεταμοσχεύσεις, είναι κυρίως όμως για τις μεταμοσχεύσεις. Ναι. Και όπως είπε και στη Βουλή, για να έχουμε επιτυχία στις μεταμοσχεύσεις, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπει ο ασθενής, ο καλός ο χειρουργός, που θα κάνει καλά την χειρονακτική εργασία. Υπάρχουν και μεταμοσχεύσεις που είναι απλή διαδικασία. Ας πούμε, μια νεφρική μεταμόσχευση είναι τρεις αναστομώσεις. Τον ουρητήρα, την νεφρική αρτηρία και την νεφρική φλέβα. Αυτά τα τρία είναι δηλαδή χονδροειδείς χειρουργικές επεμβάσεις. Mm. Αλλά πίσω από αυτές τις επεμβάσεις κρύβονται αφανείς ήρωες. Και αυτές οι αφανείς ήρωες είναι, κύριε καθηγητά μου, τα ειδικά εργαστήρια ιστοσυμβατότητας που θα πάρουν κύτταρα από το δότη, κύτταρα από το λήπτη, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: αν δώσω αυτό το μόσχευμα στον τάδε ασθενή, θα έχει επιτυχία. Αν δεν το έχουμε αυτό, έχουμε μηδέν. Κάνει μηδέν. Και βλέπεις ότι τα πήραν από το δημόσιο, το πήραν από το δημόσιο, τα δώσαν μόνο στον Άσιο. Απίστευτα πράγματα. Επίσης πήρανε ογκολογικές κλινικές.
από το Αγλαία Κυριακού. Πήραν και πάλι νοσοκομεία, ογκολογικές παιδο-ογκολογικές κλινικές και τα πήγανε πού? Πάλι στο Ελπίδα που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της κ. Αργεντινογιάννη. Πού το πάνε? Και σκέφτομαι τα προηγούμενα δύο νομοσχέδια, θα τα ξέρετε κύριε Αβραμίδη. Εσείς πάντα συγκρούεστε, σας βλέπω, δεν τους χαρίζετε. Μόνο να πω αυτό για να καταλάβετε πού αυτό να καταλάβετε. Αυτό και για να κλείσουμε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Το προηγούμενο ήταν τα απογευματινά χειρουργία, πάλι με πληρωμή, έτσι. Κλείνει το μάτι στο γιατρό και του λέει δεν σε δίνω εγώ φράγκο, κοίταξε τα πάρεις από τα υποζύγια, τους ασθενείς δηλαδή. Και κλείνει το μάτι και στους ασθενείς και λέει κοιτάξτε εσείς που έχετε κάνει φραγκάκι, θα τη βρείτε, θα γίνετε καλά. Α, στους άλλους, στις λίστες του Άδωνη. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, νομίζω κάναμε καλή συντροφιά τηλεοπτική, να ευχαριστήσω τον καλό σεβαστό φίλο, τον καθηγητή του Χάρβαρντ, τον κύριο Ευάγγελο Δημητριάδη, για την εδώ παρουσία του. Και συγχαρητήρια, πήγατε και κάνατε αγώνα εκεί στην Αμερική, είστε και Αμερικανός υπήκος. Να ξαναπάτε τώρα του χρόνου. Θα πάω όταν με καλέσουν. Ναι, εκτός αν σας καλέσουν για κάποιο αξίωμα εκεί, γιατί έχετε πολλούς φίλους εκεί στο επιτελείο του Τραμπ. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω και τον γιατρό μας, τον καρδιοχειρουργό, βουλευτή της Νίκης, στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Εγώ ευχαριστώ για το φιλόξενο βήμα που μας δώσατε και που γνώρισα εδώ τον αξιόλογο συνάδελφο από την Αμερική. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας. Από τον Καναδά, από το Τορόντο του Καναδά, τον συμπατριώτη μας τον Σίμω το Λεπτοκαρίδη, θα πούμε τις ιδιότητες, και από την Θεσσαλονίκη τον πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης, Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα σας και να πω αμέσως τις ιδιότητες τις οποίες διαβάζετε και βλέπετε κάτω από τις από τα ονόματα φαίνονται. Είναι ο κύριος Λεπτοκαρίδης, είναι Γενικός Γραμματέας της Παμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά και Πρόεδρος της Μακεδονικής Επιτροπής του Ελληνοκανατικού Κογκρέσου. Και ο κύριος Κωνσταντινίτης είναι πολύ γνωστός και στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή και είναι ένας από τους ανθρώπους, κύριε Λεπτοκαρίδη, που όταν περπατάμε στο δρόμο το χαιρετάει πολύς κόσμος με αγάπη, με εκτίμηση και σεβασμό. Κύριε Κωνσταντινίδη, μας ακούτε? Και βέβαια σας ακούω. Λοιπόν, Να, ωραία. Πείτε κάτι, πείτε. Όχι. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που θα συνομιλήσω έστω και για λίγο. Έχουμε χάσει. Ναι, σας ακούμε. Συγγνώμη, μπήκε αργά στη ζωή μου. Θα ήθελα να τον είχα γνωρίσει νωρίτερα, για να συμπορευτούμε στους αγώνες μας. Ο δικός του αγώνας που δίνει για την Ελλάδα, τον ελληνισμό, τη Μακεδονία μας στο Τορόντο του Καναδά, είναι περίπου ο ίδιος, ο δικός του μπορεί να είναι ακόμη καλύτερος, με τον δικό μας εδώ που δίνουμε εμείς οι Έλληνες της Ημεδαπή. Κύριε Κωνσταντινίδη, με τον αδερφό του Σίμου του Λεπτοκαρίδη, το Στέλιο του Λεπτοκαρίδη, το 2004, έτσι να πάμε λίγο σε ένα θέμα για να μας πει, το 2004 βρεθήκατε στην Κύπρο για να στηρίξετε τους Έλληνες της Κύπρου στο δημοψήφισμα κατά του σχεδίου ΑΝΑΝ. Ναι. Λοιπόν, είχατε πάει μαζί. Είχαμε πάει μαζί με τον Στέλιο. Με τον Στέλιο. Και τον Κλειάνθη τον Γρίβα. Τον ψυχίατρο, μάλιστα. Κατεβήκαμε για να δώσουμε και εμείς το παρόν μας και να συμβάλλουμε με την όποια δύναμη και πειθό μας στον αγώνα που έδινε ο κυπριακός λαός.
Βλέπετε καθόλου τον κίνδυνο αυτό το οποίο εσείς, για το οποίο εσείς αγωνιστήκατε τότε και πήγατε στην Κύπρο και εδώ φυσικά, και εγώ με τις εκπομπές που έκανα στην τηλεόραση είχα πάρει σαφή θέση κατά της συμφωνίας αυτής, κατά του σχεδίου Ανάν. Βλέπετε καθόλου τον κίνδυνο τώρα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γεραπετρίτη, το οποίο ο κύριος Σαμαράς ζήτησε την απομάκρυνση, βλέπετε τον κίνδυνο να το εφαρμόσουν με ελληνοτουρκικές συμφωνίες? Πάντα, πάντα υπάρχει με οποιονδήποτε Υπουργό Εξωτερικών και με οποιαδήποτε κυβέρνηση, πολλό δε μάλλον με τον κύριο τώρα Γεραπετρίτη και με αυτόν τον Πρωθυπουργό που έχουμε, όπου αυτό που γίνεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου εμένα μου θυμίζει, με πάει 57 περίπου χρόνια πίσω, όταν ο τότε δικτάτορας Παπαδόπουλος αφόπλησε την Κύπρο και απέσυρε τη λεγόμενη Ιεραρχία Παπανδρέου, η οποία είχε δύναμη πυρός σώματος στρατού. Με τον αυτό είναι αδιανόητο το οποίο συμβαίνει, κύριε Λεπτοκαρίδη και κύριε Βραμίδη, που γίνεται στα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου. Ουσιαστικά τα αφοπλίζουμε. Στείλαμε, πήραμε στρατό, πήραμε τάγκς, πήραμε κανόνια, πήραμε οπλισμό από αυτά τα νησιά για να βοηθήσουμε έναν άλλον δικτατορίσκο, τον Ζελένσκι. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε στους φίλους μας τους Αμερικανούς ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμαστε, είμαστε μια φτωχή χώρα και δεν μπορούμε να στείλουμε τέτοια στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, πολλό δε μάλλον να αφοπλίσουμε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που απειλούνται, που απέναντι από αυτά τα νησιά έχουν και εγκατασταθεί, ήρθε μια, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, μια στρατιά αποβατικός στόλος, έχουν αποβατικό στόλο, αποβατική δύναμη. Ακριβώς, ο αποβατικός στόλος. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν αναγκασμένοι, να πάρουμε κάποια κανόνια και κάποια τάγκς από την Πελοπόννησο, από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, από την Ήπειρο και να στείλουμε εκεί. Όχι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που είναι μακροχρόνια απέτηση από πολλά χρόνια των Τούρκων, ότι δήθεν καταπατούμε εμείς την συνθήκη της Λοζάνης, πράγματι την καταπατούμε, αλλά δεν τους λέμε εμείς αυτούς τους κυρίους, εσείς πρώτοι την καταπατήσατε. Τι γράφει η συνθήκη της Λοζάνης? Ότι για τα νησιά, για την Ήμβρο, την Τένεδο, για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Στην Ήμβρο υπήρχαν πριν από 50 χρόνια 8.000 Έλληνες και 300 μόνο Τούρκοι αξιωματούχοι χωροφύλακες, και σήμερα είναι Τούμπαλιν. Είναι 8.000 οι Τούρκοι και είναι 200-250-300, είναι και αυτά είναι γερόντια εκεί. Ξέρουμε τους αγώνες σας για την Ήμβρο, κύριε Κωνσταντινίδη. Αν θέλετε να παραμείνετε μαζί μας, εγώ έλεγα να σας αποδεσμεύσω, ναι. Αν μπορείτε, ναι, να παραμείνετε εδώ, να περάσουμε στον κύριο Λεπτοκαρίδη να μιλήσουμε για την ομογένεια του Καναδά. Οπότε εγώ λέω να παραμείνετε έτσι μαζί μας, να παραμείνετε, να μην σας αποδεσμεύσουμε, και τον επίλογο ίσως χρειαστεί να προσθέσετε κάτι. Άρα πάμε λοιπόν στον κύριο Λεπτοκαρίδη, με τον οποίο είχαμε μιλήσει στην πρώτη εκπομπή. Τον είχαμε στην πρώτη εκπομπή που κάναμε εδώ μαζί. Για λίγο είχαμε βγει με Skype, κύριε Λεπτοκαρίδη, και είχαμε πει ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε φαντάστικα με Skype, αλλά εσείς μας ήρθατε εδώ. Οπότε είναι χαρά και τιμή μας που έχουμε έναν αγωνιστή για τα εθνικά θέματα στον Καναδά εδώ στο στούντιο. Πείτε μας. Πριν ξεκινήσετε, να πω κάτι ακόμη. Για δευτερόλεπτα, κύριε Κωνσταντινίδη. Για δευτερόλεπτα. Δύο λέξεις. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Βραμίδη, θυμάστε
κάναμε μία εκπομπή μαζί πριν από 20-25 χρόνια και μου είχατε πει, κάτι είχα πει εγώ και μου λέτε, μα κύριε Κωνσταντινίδη, μόνο εσείς πήγατε στο εξωτερικό και σας είπα εγώ, τώρα τι θέλετε, θέλετε να τα ακούσετε, φταίω εγώ που πολλοί φύγανε μοσχάρια και γύρισαν βόδια πίσω. Ο κύριος Λεπτοκαρίδης, αν επιστρέψει, εγώ επιθυμώ, εύχομαι να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα παιδιά του και τα εγγόνια του δεν θα επιστρέψουν. Δεν θα επιστρέψει σαν τους άλλους. Λοιπόν, θα μας τα πει ο ίδιος. Θα μείνουμε λοιπόν σε αυτό σας σχόλιο. Μείνετε στη γραμμή εκεί, ακούτε τον κύριο Λεπτοκαρίδη. Λοιπόν, κύριε Λεπτοκαρίδη, μακεδονικό ή σκοπιανό, συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς σηκώσατε λάβαρα, αντιδράσατε κτλ. Σας άκουσε κανείς στην Αθήνα? Πριν προχωρήσουμε στο μακεδονικό και να μιλήσουμε και για την ομογένεια, θα πρέπει καταρχάς να ταχθώ τελείως μαζί με τον κύριο Κωνσταντινίδη που αναφέρθηκε σε τόσα πολλά θέματα. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Και πριν προχωρήσουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει καταρχάς να συγχαρώ το κανάλι σας για το όνομά του, Δίων. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Καταρχάς είναι δωρική λέξη. Επίσης σημαίνει θεϊκόν. Mm-hmm. Και όπως ξέρουμε, το Δίων είναι μια λαμπρή πόλη. Στην Πιερία. Στην Πιερία, ακριβώς. Mm-hmm. Και Δίων είναι θεϊκόν, ο ησύχιος, ο μεγάλος λεξικογράφος μας, ο Αλεξανδρινός, ο οποίος τι έκανε, πρόσφερε στην Ελλάδα ένα πάρα πολύ ουσιαστικό έργο. Mm-hmm. Οι γλώσσες του ησυχίου, ο οποίος πήρε όλες τις λέξεις εκείνης της εποχής, μιλάμε πάντα ότι ο ησύχιος καταρχάς ήταν ο διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Και τι έκανε, πήρε λοιπόν και πήρε ονομασίες, ονόματα ουσιαστικά από την Αττική, από την Κρήτη, από τη Μακεδονία. Και δίπλα από τη λέξη αυτή, δίπλα λοιπόν από το Δίον, έβαζε μία πάνω τελεία και έλεγε τι σημαίνει Δίον στην Αττική, που είναι θεϊκόν, λοιπόν, είναι η λαμπρή πόλη, είναι το φως. Να λοιπόν, κύριε Λεπτοκαρίδη, που οι τηλεθεατές μας θα μάθουν από σας με αυτή την πατριδογνωσία, την διδασκαλία την οποία κάνατε εδώ για το τι σημαίνει το Δίον. Λοιπόν, λαμπρό όνομα, λαμπρή ιστορία, αλλά κάπου τα εκχωρήσαμε αυτά εδώ στους γείτονές μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς και το μακεδονικό δεν θα έπρεπε καν να μπαίνει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Έτσι λοιπόν, εγώ προσωπικά σαν Γενικός Γραμματέας της Μακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά και σαν Πρόεδρος της Επιτροπής του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, είμαστε κάθετα ενάντια με την Συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω αυτό να το πω 2, 3, 5, 10, 1000 φορές. Φαινόταν να ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είδαμε μετά να λέει η κυρία Μπακογιάννη και θα την τηρήσουμε τη Συμφωνία και θα την τιμήσουμε. Δυστυχώς και την τηρούν και την τιμούν. Δυστυχώς οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος κάνανε ο ένας μετά τον άλλον δύο κολοτούμπες. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης περίπου ακολουθούν την ίδια πολιτική στο θέμα του Σκοπιανού, γιατί για μας, για τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν υπάρχει μακεδονικό, είναι το Σκοπιανό πρόβλημα. Mm-hmm. Η Σκοπιανή αυτή, ένα συνοθήλευμα, ένα αμάλγαμα ανθρώπων που είναι Τσίγκανο, Σέρβο, Αλβανο, Βουλγαρόφωνοι, θέλουν να λέγονται Μακεδόνες. Και είναι ντροπή που η ελληνική κυβέρνηση καταρχάς μπήκε σε μία διαδικασία να συζητήσει το θέμα της Μακεδονίας και επίσης είναι ντροπή να υπογράφουμε μετά τη συμφωνία και το χειρότερο απ' όλα είναι που συνεχίζουμε και ανεχόμαστε αυτή τη συμφωνία ενώ θα έπρεπε να την είχαμε καταγγείλει καταρχάς γιατί δεν μπορεί να ακυρωθεί μία συμφωνία μα δεν γίνει προηγουμένως μία καταγγελία. Έτσι λοιπόν πρέπει πρώτα να καταγγελθεί και μετά φυσικά να ακυρωθεί. Μάλιστα. Σας ακούσανε καθόλου, πήρατε κάποιες απαντήσεις στα έγγραφα τα οποία εσείς στείλατε εκεί και από την Παμακεδονική αλλά και ως πρόεδρος της Επιτροπής εκεί, της Μακεδονικής Επιτροπής του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Σας έχουνε... Και σαν Κογκρέσο και σαν Παμακεδονικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες
Έχουμε στείλει γράμματα στην κυβέρνηση της Ελλάδος και οι οποίοι ούτε καν μας απάντησαν. Αυτό είναι το λυπηρό. Μάλιστα. Ούτε καν μπήκαν στη διαδικασία. Καθόλου, ούτε καν να απαντήσουν, να πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτε λάβαμε πάρα την επιστολή σας, θα την εξετάσουμε, για όλα αυτά που μας λέτε, αλλά δυστυχώς δεν θα κάνουμε τίποτα. Και όντως δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Και είναι κάθε φορά που βλέπουμε, εγώ επειδή έχω ασχοληθεί και με τον αθλητισμό και βλέπουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και παίζουν οι Σκοπιανοί με κάποια άλλη ομάδα και τους βλέπουμε με τα κασκόλ Μακεδονία, οι φανέλες τους Μακεδονία κλπ. Mm-hmm. Κάθε φορά που βλέπουμε αυτή τη χώρα υποτίθεται να εκπροσωπεί το εθνικό της συγκρότημα, είναι μια μαχαιριά στην καρδιά μας. Υπάρχουν στον Καναδά, πρέπει να υπάρχουν νομίζω, από την περιοχή των Σκοπίων, να υπάρχουν εκεί κάτοικοι. Είναι πάρα πολλοί. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ φανατικοί. Μάλιστα. Δεν νομίζω οι Τούρκοι να μισούν τους Έλληνες όσο μισούν οι Σκοπιανοί τους Έλληνες. Έχετε τέτοια σύγκρουση εκεί δηλαδή. Τι λένε, τι σας λένε εκεί? Καταρχάς ο ελληνισμός του Καναδά. Δηλαδή, ξέρετε, έχει πει και ο πρώτος πρόεδρος που ήταν μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας ότι εμείς δεν είμαστε... Ο Γλυκόροφ. Ναι. Ο Γλυκόροφ, ο κύριο Γλυκόροφ. Ότι εμείς είμαστε Σλάβοι, ήρθαμε εδώ τον 6ο αιώνα. Δεν έχουμε σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο και την αρχαία Μακεδονία. Το είπε. Υπάρχει όμως ένα ολόκληρο κομμάτι στη χώρα αυτή, την οποία πρέπει να έχουμε άριστες σχέσεις, να είμαστε φίλοι, γιατί είμαστε γείτονες. Το οποίο όμως θεωρεί ότι αυτοί είναι οι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων και αυτοί έχουν τη μακεδονική κληρονομιά και τα δικαιώματα, να πω, τα πνευματικά στην ιστορία και στο Μέγα Αλέξανδρο. Καταρχάς, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη μακεδονική γλώσσα, Μακεδόνες, γιατί δεν μιλούν καμία μακεδονική γλώσσα. Η μακεδονική γλώσσα είναι δόρικη, είναι η πρώτη διάλεκτος που μιλήθηκε στην ελληνική περιοχή, ήταν η Δωρείς. Γιατί ο Δωριέας ήταν ο πρωτότοκος γιος του Δευκαλίωνα και της Πύρας. Έτσι λοιπόν ο Δώρος και η Μακεδονία μας και η Θράκη και η Ήπειρος και όλη η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος μιλούσαν δωρικά. Και ο Αλέξανδρος φυσικά δωρικά μιλούσαν. Και αν να πούμε και μερικά έτσι διαλεκτικά για να δώσουμε μια... Mm-hmm. Επειδή ξεκινήσαμε με το δίον που είναι το δέλτα με το θήτα, είναι καθαρά διαλεκτικό, το δίον με το θεϊκόν που είναι στα Αττικά. Και επίσης να πούμε ότι... Η Δωρείς, ο Αλέξανδρος μάλλον, όταν έκανε την ελληνιστική εκστρατεία, δεν την ονόμασε μακεδονική εκστρατεία, την ονόμασε ελληνιστική εκστρατεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το ξεχνάμε. Και ο λόγος που χρησιμοποίησε την Αττική διάλεκτο, και η οποία έχει πλέον γραφτεί στην ιστορία σαν η κοινή ελληνική, ήταν γιατί δεν ήθελε μία διάλεκτος να γίνει παγκόσμια, αλλά ήθελε να γίνει η γλώσσα των μεγάλων φιλοσόφων που γράψανε στην Αττική διάλεκτο φυσικά για να τη μεταδώσει σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαστε το Αλέξανδρος ο Φιλίππου και Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων. Ακριβώς. Και ο Φίλιππος, να πούμε και αυτό, οι Μακεδόνες, εδώ οι συμπατριώτες μας, τον αποκαλούσαν Βίλιππο, Βίλιππο, Βίτα αντί Φι. Ναι. Και είναι καθαρά διαλεκτικό αυτό, είναι τα δωρικά. Είναι διαφορετικό. Να πάμε λίγο, κύριε Λεπτοκαρίδη, στην ελληνική ομογένεια του Καναδά. Πόσες χιλιάδες είναι οι Έλληνες του Καναδά? Έχετε εικόνα? Ναι, βεβαίως. Στο Τορόντο του Καναδά έχουμε γύρω στους 120 με 150 χιλιάδες. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις ακριβή... Να είμαι και τεράστιο αριθμό. Ναι, βέβαια. Είναι δύσκολο να έχεις έναν ακριβή αριθμό, γιατί όπως ξέρετε, στην εποχή που ζούμε σήμερα υπάρχουν και οι μεικτοί γάμοι. Και τα παιδιά μερικές φορές δεν δηλώνουν ότι είναι Έλληνες, γιατί έχουν παντρευτεί έναν Ιταλό, έναν Γάλλο, έναν Αμερικάνο. Συνολικά στον Καναδά, πόσο? Γύρω στις 220.000. 220.000, μάλιστα. Όσον αφορά τις μεικτές οικογένειες, τι γίνεται με την ελληνική γλώσσα? Η ελληνική γλώσσα... Προσπαθούμε. Είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια που γίνεται από τους γονείς, από τους συλλόγους, από τις ομοσπονδίες, από το κογκρέσο, είναι πώς να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα και να τη μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Αυτό είναι ο καθημερινός αγώνας
και η καθημερινή έγνοια του κάθε συμπατριώτη μας στην Ελλάδα. Έχετε τις ελληνικές κοινότητες, έχετε τις ενορίες της εκκλησίας σας. Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε τις ταβέρνες, τους χώρους εστίας που είχατε κι εσείς. Πώς λεγόταν η ταβέρνα που είχατε εκεί στο Τορόντο? Ήταν το Ήθακα. Ήθακα. Μάλιστα. Ήθακη. Λοιπόν, την οποία τη συνεχίζει κάποιος την επιχείρηση αυτή? Ναι, την έχω πουλήσει αυτή την επιχείρηση. Αλλά συνεχίζει δηλαδή? Ναι, βεβαίως. Οπότε όταν έρθω στο Τορόντο θα πάμε εκεί στην πρώην επιχείρηση. Καλά, μπορούμε να πάμε και στην Ντάνφορντ που είναι η ελληνική παροικία που έχει πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια. Και φυσικά και τα γραφεία της Παμακεδονικής Ομοσπονδίας του Καναδά είναι στην Ντάνφορντ. Μάλιστα, εκεί. Και είναι. Όποιοι έχουν επισκεφτεί την Ντάνφορντ διαπιστώνουν ότι εδώ ζει η Ελλάδα στο εξωτερικό. Νιώθεις περισσότερο Έλληνας από ότι εδώ. Εκεί μιλάτε ελληνικά μεταξύ σας, η μεγαλύτερη σε ηλικία? Φυσικά, όλοι. Όλοι, και τα παιδιά? Και τα παιδιά. Εγώ με τα παιδιά μου μιλάμε μόνο ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Ακούω μόνο ελληνική μουσική και όταν έρχομαι εδώ στην Ελλάδα και βάζω ένα οποιοδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό για να ακούσω τις ειδήσεις, διαπιστώνω με λύπη ότι αντί να παίξουν και ένα ελληνικό τραγούδι, μετά τις ειδήσεις κλπ. Αμέσως μπαίνουν στα αμερικάνικα. Εγώ ζω στον Καναδά και δεν ακούω ποτέ ξένη μουσική και έρχομαι στην Ελλάδα και ακούω ξένη μουσική. Αλλά το σημαντικότερο από όλα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα χορευτικά που έχουμε, γιατί πιστεύω εγώ προσωπικά, αλλά και οι περισσότεροι συμπατριώτες μου στο εξωτερικό, ότι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα στα παιδιά μας, να τη μεταδώσουμε, είναι μέσω του χορού και του τραγουδιού. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε χορευτικά, όλοι οι σύλλογοι έχουν χορευτικά, τα ντύνουμε με τις πατροπαράδοτες ελληνικές ενδυμασίες. Εμείς πρόσφατα, θα σας μιλήσω για την Παμακεδονική, παραγγείλαμε 21 στολές παραδοσιακές για τα κορίτσια μας Φλωρίνης και για τα παιδιά μας που είναι στα χορευτικά με την τοπική ενδυμασία της Φλόρινας. Και όταν χορεύουν και βγαίνουν να χορέψουν οποιοδήποτε ελληνικό χορό, θα το χορέψουν με τις φορεσιές, τις τοπικές μας φορεσιές. Mm-hmm. Είχαμε ξεκινήσει τα χορευτικά μας πριν 2-3 χρόνια. Είχαμε 15 με 20 παιδιά και τώρα έχουμε 50 παιδιά. Εκπληκτικό. Ναι. Και φυσικά η ελληνική κοινότητα έχει ακόμη περισσότερα, γιατί εκπροσωπεί όλο το Τορόντο. Εμείς εκπροσωπούμε τους συλλόγους της περιφέρειας της Μακεδονίας. Μια ερώτηση. Ναι, η ελληνική κοινότητα εκεί που στεγάζεται, τα γραφεία της Παμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, αυτά χρηματοδοτούνται, στηρίζονται από την ελληνική πρεσβεία? Όχι, όχι. 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 Είναι καθαρά από τους δικούς σας πόρους. Ακριβώς. Από δικά σας χρήματα. Ακριβώς. Και το κτίριο της ελληνικής κοινότητας και το κτίριο το δικό μας της Παμακεδονικής Ομοσπονδίας του Καναδά είναι ιδιόκτητα κτίρια. Ιδιόκτητα, αγορασμένο από σας. Και στην ελληνική κοινότητα υπάρχει και η εκκλησία μέσα, ο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο πολιούχος της. Ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Και έχουμε και άλλες εκκλησίες, οι οποίες όλες είναι ιδιόκτητες. Μάλιστα. Εκπληκτικά αυτά τα οποία μας λέτε, μας μεταφέρετε έτσι σε ένα κόσμο διαφορετικό. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα βλέπετε ποια είναι η εικόνα κάθε φορά που έρχεστε. Δυσπραγία οικονομική για μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, αδυναμία να πληρωθούν οι καθημερινές υποχρεώσεις, πανάκριβες οι τιμές με την εσχροκέρδεια που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα περπατάτε έξω στους δρόμους και δεν βλέπετε χαμογελαστούς ανθρώπους, βλέπετε ανθρώπους σε κατάθλιψη. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό και ακόμη πιο λυπηρό είναι το γεγονός ότι ο Έλληνας ζει σε αυτή τη μιζέρια την οποία τον έχουν φέρει όλες αυτές οι κυβερνήσεις που μας έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 50 χρόνια. Κάθε μία έχει τη δική της ευθύνη και πρέπει να απολογηθεί κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν οι αίτιοι αυτής της χρεοκοπίας. Και δεν βλέπω καμία αντίδραση από είναι τους Έλληνες. Είναι το 60% απήχε σε προηγούμενες εκλογές, σε ευρωεκλογές. Θέλω ένα τελευταίο. Μάλιστα. Υπάρχει ανησυχία στον Καναδά για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, για τη σύγκρουση. Τώρα πλέον γίνονται πλήγματα, δόθηκε άδεια και από τον Τζο Μπάιντεν και από τους Βρετανούς και από τους Γάλλους βαθιά μέσα στη Ρωσία, για την οποία ήδη υπήρξαν αντιδράσεις.
ανησυχείτε καθόλου για τον κίνδυνο να επεκταθεί η σύγκρουση, γιατί ακούσαμε, διαβάσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον μεγάλο γιο του εκλεγέντος προέδρου, του πρώην προέδρου και νέο εκλεγέντος, να λέει ουσιαστικά ότι ο Μπάιντεν και η ομάδα του επιχειρούν να κλιμακώσουν και να οδηγήσουν την κατάσταση σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο για να μην αναλάβει τα καθήκοντά του, να εκτελέσει τα καθήκοντά, μην αναλάβει το αξίωμα ο πατέρας του. Καταρχάς, νομίζω πως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσω μια τέτοια ερώτηση. Έχετε, δεν είπαμε ειδικός, έχετε θα πω μια προσωπική άποψη. Διεισδυτικό. Θα πω μια προσωπική άποψη. Καταρχάς, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά είναι πολύ μακριά από τα πεδία των μαχών. Όπως και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική και ο Καναδάς βλέπαν από μακριά τον πόλεμο. Έτσι λοιπόν και σήμερα, ό,τι και αν γίνει στην Ευρώπη, ό,τι και αν γίνει στην Παλαιστίνη, ο Καναδάς είναι πολύ μακριά για να έχει έναν άμεσο κίνδυνο. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω να υπάρχει ανησυχία από τους Καναδούς πολίτες και ούτε από τους Αμερικανούς. Αλλά το ότι γίνεται στην Παλαιστίνη είναι θλιβερό, είναι τρομακτικό. Σαν απλός πολίτης πρέπει να αναρωτιόμαστε μέχρι πού έχουν δικαίωμα ο κάθε ένας που υποτίθεται έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί την ελευθερία του και την εθνική του υπερηφάνεια, να μπορεί να σκοτώνει πόσους ανθρώπους. Υπάρχει νούμερο που θα πούνε κάποια στιγμή ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκοτώνουμε τόσο κόσμο. Αυτό είναι το θλιβερό. Και έχουμε όλες αυτές τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην παίρνει μία θέση καθαρή υπέρ της ειρήνης. Συνεχίζουν έναν πόλεμο ή μάλλον δύο πολέμους που και οι δύο μαζί είναι καταστρεπτικοί για την ανθρωπότητα και ντροπή για μια πολιτισμένη Ευρώπη. Να ευχηθούμε να λύσουν, να λυθούν και να, όλα ειρηνικά. Έχουμε και την θέση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να υπάρξει ειρήνη και θα εργαστεί γι' αυτό. Αλλά μέχρι τώρα δεν βλέπουμε κάτι και στέλνουν πολύ περισσότερα όπλα, γιατί αναλαμβάνει 20 Ιανουαρίου. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λεπτοκαρίδη, που ήσταν εδώ. Μας δώσατε μεγάλη χαρά. Μας μεταφέρατε και έτσι τον αέρα με την εθνική υπερηφάνεια, με τις δραστηριότητες της ομογένειας εκεί και με τη δική σας ασυμβίβαστη και διαπραγμάτευτη θέση σας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που έχει τραυματίσει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, την πλειοψηφία, γιατί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ήταν αντίθετη και συνολικά του ελληνικού έθνους. Συμφωνώ απόλυτα και θα πρέπει όλοι μας να υπερασπιστούμε με ό,τι μπορούμε, με όποια μέσα μπορούμε, τη Μακεδονία μας. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Λεπτοκαρίδη και τον κύριο Κωνσταντινίδη που ήταν στην αρχή της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Θα δείτε σε επανάληψη την εκπομπή την ερχόμενη Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, και να πούμε να μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, με την Δίων τηλεόραση, για την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή σας. Γεια σας.